την άγνωστη επιχείρηση απόκρυψης ελληνικών αρχαιολογικών θησαυρών που σχεδιάστηκε με άκρα μυστικότητα πριν από την εισβολή των Γερμανών κατακτητών. Σκοπός της επιχείρησης που αποδείχθηκε σωτήρια ήταν να μην λαϊλατηθούν οι ελληνικές αρχαιότητες από τους Ναζί. Στο ιστορικό αφιέρωμα του Μέγκα μιλά ο σκηνοθέτης Βασίλης Κοσμόπουλος, ο οποίος αφιέρωσε πολλά χρόνια έρευνας για αυτό το θέμα. Μια επιχείρηση προστασίας και απόκρυψης των αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με άκρα μυστικότητα. Δεκάδες στελέχη σε πολλά μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα άρχισαν να εργάζονται νυχθημερών προκειμένου να σωθούν οι ελληνικές αρχαιότητες από τους Ναζί. Οι θησαυροί παρέμειναν καλά κρυμμένοι μέχρι το τέλος του πολέμου και η επιχείρηση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια. Η πιο μεγάλη, η πιο σημαντική επιχείρηση απόκρυψης έγινε εδώ, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην καρδιά της Αθήνας. Η μεγάλη βέβαια εποπτεία είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όχι μόνο για το πλήθος και τη σημασία των συλλογών του, αλλά και για τις τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν στο χώρο αυτό. Ο σκηνοθέτης Βασίλης Κοσμόπουλος αφιέρωσε πολλά χρόνια έρευνας για αυτή την επιχείρηση διάσωσης. Την εποχή εκείνη δουλεύαμε ενάντια στον χρόνο. Είχε αρχίσει η απόκρυψη και ήρθα στο μουσείο και προσέφερα την εθελοντική μου συμμετοχή, ας πούμε. Απόκρυψης των αρχαιοτήτων της Ελλάδας ξεκίνησε με εντατικούς ρυθμούς από την πρώτη ημέρα της κήρυξης του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται πολύ πιο εντατικά τους τελευταίους μήνες, το καλοκαίρι δηλαδή του 1940, αλλά δεν είχε γίνει καμία εμφανής προετοιμασία για το φόνο να μην θεωρηθεί ότι σταματάει η Ελλάδα να τηρεί την αυστηρή στάση ουδετερότητας. Λόγοι, τεχνίτες, συντηρητές, φύλακες, απλοί εργάτες και εθελοντές εργάστηκαν επί μήνες ακούραστα και με πάθος. Ανάμεσά τους, σημαντικές προσωπικότητες της αρχαιολογίας όπως ο Χρήστος και η Σέμνη Καρούζου, ο Γιάννης Μιλιάδης και ο Γιώργος Οικονόμος. Η πρώτη αιτία της ανάγκης για προφύλαξη των αρχαιοτήτων ήταν ο φόβος των εναέριων βομβαρδιών. Και βέβαια, επειδή είχαν ήδη ξεκινήσει λαϊλασίες στην υπόλοιπη κατεχόμενη Ευρώπη, ήταν σωστό να παραμείνουν, αν όχι απρόσιτα, τουλάχιστον δυσπρόσιτα, από πάσης φύσεως κινδύνους που μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Άλλωστε, η λατρεία της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας ήταν συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί. Όχι μόνο στους λόγους που εκφωνούσαν, αλλά και στις μαζικές εκδηλώσεις που οργάνωνε το ναζιστικό καθεστώς. Η κυβέρνηση Μεταξά φοβόταν τη μασική μεταφορά εκθεμάτων από τα ελληνικά μουσεία στα γερμανικά και ιδιαίτερα στα νέα κτίρια που σχεδίαζε κατά εντολή του Χίτλερ ο έμπιστος του αρχιτέκτονας Άλμπερτ Σπέερ. Τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας θαύτηκαν προσωρινά κάτω από το δάπεδο του παλαιού και του νέου κτηρίου, ενώ κάποια άλλα απομακρύνθηκαν σε αρχαίες σπηλιές καθώς και σε θησαυροφυλάκια τραπεζών. Συγκροτήθηκαν επιτροπές στις οποίες προέδρευαν δικαστικοί, συμμετείχαν αρχαιολόγοι καθώς και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Κάθε αρχαίο αντικείμενο κατεγράφεται σε ειδικά πρωτόκολλα ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι φυλάχθηκε και πού. Η επιχείρηση αποδείχθηκε σωτήρια.
Την επομένη της εισβολής των Ναζί στην Αθήνα, οι Γερμανοί αξιωματικοί που ανέβηκαν τα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου διαπίστωσαν ευρότητοι ότι παρελάβαναν ένα άδειο κτίριο. Στις 4 Ιουνίου του 1946, ο Γιώργος Σεφέρης βρέθηκε εδώ όταν άρχισαν να ανοίγουν τους λάκους όπου ήταν θαμμένα τα γάλματα. Και στο ημερολόγιο του σώζεται μια καταπληκτική φράση. Του έκανε τρομερή εντύπωση: ένας αναστάσιμος χορός αναδυωμένων. Έτσι ονόμασε τους γυμνούς θεούς που ξεπηδούσαν μέσα από την γη. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων στις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας το επόμενο διάστημα μετά την αύξηση του ΦΠΑ. Την ίδια στιγμή όμως.